Λοιπόν, καλή σας μέρα, να ξεκινήσουμε γιατί υπάρχει και άλλη ενότητα μετά. Όπως γνωρίζετε, σε αυτή την ενότητα με τα χειρουργικά μυστικά θα συζητήσουμε για την αντιμετώπιση των ουροφιλιακών όγκων του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Αυτοί οι όγκοι είναι σχετικά σπάνιοι, αντιπροσωπεύουν περίπου το 5-7% όλων των ουροθηλιακών όγκων και αντίστοιχα περίπου το 5% των νεφρικών όγκων. Η συνολική πρόγνωση σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το στάδιο κατά την διάγνωση. Δυστυχώς, στους περισσότερους αυτούς ασθενείς, η διάγνωση γίνεται σε προχωρημένο στάδιο και έτσι έχουν φτωχή πρόγνωση. Είναι όγκοι της μεγάλης ηλικίας, σπάνιοι κάτω από 40 χρονών, με ποσοστό πενταετούς επιβίωσης 100% για τους όγκους ΤΑΦ-α σταδίου και 40% για το στάδιο ΤΑΦ-3. Είναι γνωστό σε όλους σας ότι η στάνταρ θεραπευτική επιλογή είναι ανοιχτή ριζική νεφροουρετηρεκτομή με αφαίρεση του ΚΑΦ της οροδόχου κύστος. Όμως, τελευταία, λόγω της αναγνώρισης των ωφελημάτων κυρίως από τη διατήρηση νεφρικής λειτουργίας, κυρίως επάνω στο καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και αποφυγή της αυξημένης νοσηρότητος και θνησιμότητος στους ασθενείς που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν αφωτερόπλουρους όγκους και πρόκειται να υποβληθούν σε ριζική νεφροουρετηρεκτομή, πολλά κέντρα τελευταία έχουν υποστηρίξει λιγότερο επεμβατικές θεραπευτικές επιλογές. Λόγω της σπανιότητας της ασθένειας υπάρχει έλλειψη στοιχείων στην τρέχουσα βιβλιογραφία για να παράσχουν ισχυρές συστάσεις. Αρκεί να σας πω ότι αναμένεται φέτος, το 2013, η Επιτροπή Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, φέτος αξιοποιώντας κάποιες ελάχιστες και παρά τα προβλήματα πρόσφατες δημοσιεύσεις, να δώσει, ελπίζουμε, κατευθυντήριες οδηγίες πιο ισχυρές, τουλάχιστον από τις υπάρχουσες. Τα προβλήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των ουροφιλιακών όγκων του ανώτερου ποιητικού συστήματος είναι κυρίως η απουσία ξεκάθαρων ενδείξεων. Ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν οι αντιτιθέμενες απόψεις και διαμάχες για την καλύτερη διαχείριση του κατώτερου τριτιμωρίου του ρητήρα, τη χρησιμότητα της τοπικής ανοσοθεραπείας και χημειοθεραπείας, καθώς και για τον ρόλο και την έκταση της λεφαδενεκτομής. Για να βοηθήσω στη συζήτηση κυρίως της ερωτήσεις σας και στις ενδεχόμενες τοποθετήσεις σας, θα σας πω ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο πρώτος ομιλητής, θα αναφερθεί στις ενδείξεις που τώρα τελευταία έχουν επεκταθεί και τα προβλήματα που σχετίζονται με την ενδοσκοπική προσέγγιση για τη σημασία της γνώσης του GRADE, του όγκου, αφού, όπως γνωρίζετε, ενός χαμηλού βαθμού όγκου είναι κατά κανόνα μη διθητικός, για την παρακολούθηση αυτών των ασθενών, κυρίως λόγω του κινδύνου υποτροπής και εξέλιξης της νόσου. Ο δεύτερος ομιλητής, ο κύριος Καραγιάννης, θα αναφερθεί στη στάνταρ θεραπευτική επιλογή την νεφροουρετηρεκτομή, την ανοιχτή, τη λαπαροσκοπική και τις παραλλαγές της, υποβοηθούμενη, ρομποτική, για τη διαχείριση του κάτω τιμωρίου του ρητήρα, για το ρόλο και την έκταση της λεφαδενεκτομής και όχι μόνο. Λοιπόν, γι' αυτό ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον πρώτο μιλητή, τον κύριο Γιαννακόπουλο, για την ενδοσκοπική προσέγγιση των ουροθηλιακών όγκων του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας μέρα και από μένα. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης του ουροθηλιακού καρκίνου θα σας μιλήσω για τις ενδείξεις ενδοσκοπικής αντιμετώπισης. Αυτή την ομιλία την έχω κάνει συνολικά 5 ή 6 φορές και σε ελληνικά και σε διεθνή συνέδρια και δεν σας κρύβω ότι νιώθω λίγο περίεργα, γιατί κάποτε κάποιος συνάδελφος σε ένα πανελλήνιο μου είχε πει ότι αυτή η προσέγγιση είναι λίγο αιρετική. Δεν το είχε πει κακοπροαίρετα, το είχε πει μάλλον για να το βάλει σε μια σωστή βάση, ότι
δεν είναι το στάνταρ και τι θες ακριβώς να μας πεις. Η προσέγγιση δεν είναι αιρετική και ο στόχος μου σήμερα είναι να σας δείξω ότι έχει εφαρμογή, φτάνει να ξέρουμε πού μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Τις σωστές ενδείξεις δηλαδή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με μερικά επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία τα ξέρετε. Εγώ θα σταθώ μόνο σε αυτά που ενδιαφέρουν το κομμάτι το δικό μου. Είναι σπάνιοι όγκοι, η αναλογία του με τους όγκους κύσης είναι γνωστή. Στο 3 θέλω να σταθώ καταρχήν. Η συχνότητα του όγκου στο ράλο νεφρού είναι με 5%. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της νεφροουρετρεκτομής. Βγάζουμε τον όγκο και τον νεφρό με τον όγκο μαζί. Τελειώσαμε. Η πιθανότητα να κάνει κάτι άλλο στην άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ μικρή. Στην οροδόχο κύση, η συχνότητα είναι 30-50%. Κρατήστε το αυτό σαν δεδομένο, αυτό και αυτό δηλαδή προς το παρόν. Η όγκη του ρητήρα είναι πιο σπάνια, αυτό δεν μας είναι και ιδιαίτερα. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, ότι η συχνότητα αυξάνει με την ηλικία, με αιχμή την 6η και 7η δεκαετία. Περίπου 60 με, θα έλεγα από 55 έως 75 είναι το πικ της συχνότητας. Κρατήστε το και αυτό. Οι σημαντικότεροι προγνωστικοί παράγοντες είναι το grade και το stage, αυτό το ξέρουμε για όλους τους όγκους, ούτως ή άλλως. Και το τελευταίο που θέλω να θυμάστε είναι αυτό εδώ, και θα τα πούμε παρακάτω. Η πλειονότητα είναι χαμηλού stage και grade. Ξαναλέω, η πλειονότητα στατιστικά είναι χαμηλού σταδίου και χαμηλού grade. Και έτσι για να ερεθίσω λίγο τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, φαντάζομαι, πείτε μου πόσοι από εσάς θα θέλατε να χάσετε την ουροδόχο κύστη σας ευθύς εξ αρχής για έναν όγκο TAF-α grade 1. Κανένας. Γιατί θα θέλετε να χάσετε τον νεφρό σας για έναν όγκο TAF-α grade 1. Επειδή έχουμε δύο. Είναι το μόνο ίσως επιχείρημα που θα μπορούσα να δεχτώ, αλλά αν είχατε έναν. Λοιπόν, προχωράμε. Τώρα, η ενδοουρολογία έχει δύο ρόλους στον οροθυλιακό καρκίνο του ανώτερου οροποιητικού. Το ένα είναι το διαγνωστικό και το άλλο είναι το χειρουργικό κομμάτι. Ενώ υποτίθεται ότι η ομιλία μου αφορά το χειρουργικό κομμάτι, θα ξεκινήσω λίγο με το διαγνωστικό, γιατί από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία στην πραγματικότητα. Ας δούμε λοιπόν πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενδοουρολογία στη διάγνωση και προχειρητική αξιολόγηση. Καταρχήν, όταν λέμε ενδοουρολογία στους όγκους του ανώτερου οροποιητικού, εννοούμε ουρητηροσκόπηση, έτσι, γιατί η διαδερμική, σαν διαγνωστική προσέγγιση, δεν έχει καμία θέση. Ουρητηροσκόπηση, λοιπόν. Πότε μπορεί κανείς ή πρέπει κανείς ή θα ήθελε κανείς να κάνει ουρητηροσκόπηση και βιοψία σε έναν όγκο του ανώτερου οροποιητικού, αποχητευτικής μοίρας. Καταρχήν, όταν υπάρχουν διαγνωστικά διλήμματα. Εδώ δεν θα σταθώ πολύ. Φανταστείτε ό,τι θέλετε. Δεν είστε σίγουροι. Εν πάση περιπτώσει, θέλετε να πιστοποιήσετε ότι έχετε να κάνετε με έναν όγκο. Το δεύτερο και βασικό που αφορά το δικό μου κομμάτι σήμερα είναι η προοπτική της ενδοσκοπικής αντιμετώπισης. Εάν κάποιος σκοπεύει να κάνει ενδοσκοπική χειρουργική στο ανώτερο οροποιητικό για όγκο αποχητευτικής μοίρας, είναι υποχρεωτικό να έχει κάνει πρώτα μια διαγνωστική προσέγγιση. Αυτό είναι αξιωματικό, είναι αξιωματικός ο ρόλος της ουρητηροσκόπησης και βιοψίας στην περαιτέρω αντιμετώπιση αυτών των όγκων. Και θα καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοώ. Λοιπόν, αν είναι να κάνουμε ουρητηροσκόπηση για οποιοδήποτε από τους λόγους αυτούς, καλό θα είναι να κάνουμε και βιοψία. Γιατί? Πρώτα απ' όλα, λίγοι, αλλά όχι μηδενική σε ποσοστό, όγκοι είναι καλοήθεις. Και εντάξει, μπορεί να είναι ευχάριστο για τον ασθενή να του πεις ότι το παρασκεύασμα της νεφροουρετεκτομής είχε έναν καλοήθη όγκο, αλλά δεν νιώθουμε και πολύ καλά όταν έχουμε βγάλει τον νεφρό. Το δεύτερο είναι ότι η μακροσκοπική εμφάνιση, αυτό που κάνουμε συχνά στους όγκους της κύστης, είναι εξωφυτικό, στυλωματώδης, είναι συμπαγής με ευρεία βάση, ισχύει λίγο πολύ και στο ανώτερο οροποιητικό, αλλά η ακρίβεια είναι γύρω στο 70%. Δηλαδή ένα 30% θα πέσετε έξω, εάν στηριχτείτε μόνο σε αυτό που βλέπετε για να χαρακτηρίσετε τον όγκο σαν stage και grade. Και άμεσα συναρτώμενο με αυτό εδώ είναι το 3, ότι ποσοστιαία υφίσταται μια σημαντική εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς που διαγνώστηκαν οπτικά ως υποτιθέμενοι χαμηλού grade και stage. Γιατί πολύ απλά δεν ήταν ακριβής αυτή η οπτική αξιολόγηση. Και το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της ιστορίας είναι ότι το grade της βιοψίας που θα πάρετε ένα κομμάτι, θα το στείλετε στον παθολογανατό μου και θα σας δώσει ένα grade για αυτόν τον όγκο. Είναι πάρα πολύ ακριβές.
Και όταν λέω ακριβές, εννοώ ότι ταυτίζεται με το τελικό grade του παρασκευάσματος της νεφροουρετρεκτομής σε ένα ποσοστό 80 έως 90%. Εδώ βλέπετε ότι το έχω βάλει να έχει ένα μεγαλύτερο εύρος, 69 έως 91. Οι πιο πολλές μελέτες στη βιβλιογραφία λένε ότι το grade που πήραμε από τη βιοψία την ουρετροσκοπική και το grade του τελικού παθολογματομικού παρασκευάσματος ήταν το ίδιο στο 80 έως 90%. Υπάρχει μόνο μία μελέτη που κατεβάζει το ποσοστό αυτό στο 69%. Είναι αυτή από τους Smith και συνάδελφοι το 2011 στο Urology. Την έβαλα για ένα μόνο λόγο. Είναι από την κλινική από την οποία, στην οποία μεταεκπαιδεύτηκα, από το Cleveland Clinic. Αυτή τη στιγμή είναι η νούμερο ένα ουρολογική κλινική της Αμερικής και κατά την γνώμη μου και του κόσμου. Άρα δεν μπορείς να αγνοήσεις το ποσοστό που δίνει μια τέτοια μεγάλη κλινική. Όμως είναι το χαμηλότερο. Αν δεν υπήρχε αυτή η δημοσίευση, εδώ θα έλεγε 80 έως 90. Αυτό παρακαλώ πολύ, κρατήστε το. Το grade λοιπόν που θα πάρουμε είναι αξιόπιστο. Τώρα ακούσα και πριν στην προηγούμενη συζήτηση για το σχόλιο για τους παθολογοανατόμους. Ναι, μιλάμε για τους παθολογοανατόμους που διαθέτουμε. Ένας τυπικός μέσος παθολογοανατόμος θεωρητικά θα πρέπει να βρει σωστά το grade. Τώρα το stage. Αν εγώ επιχειρήσω ουρετροσκοπικά να βρω και το stage, όπως κάνουμε στην διουρητρική εκτομή της κύστης, τι θα καταφέρω, μάλλον τίποτα. Δεν είναι εύκολο να πάρεις επαρκή ιστό, χωρίς να τρυπήσεις μάλιστα, δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Άρα το stage στην πραγματικότητα με την ουρετροσκοπική βιοψία δεν θα το έχετε. Και αν το έχετε, ειδικά στους όγκους τα φάλφα, περίπου στους μισούς θα πέσει έξω. Άρα το stage το ξεχνάμε στην ουρετροσκοπική βιοψία. Αυτό που μπορούμε να πάρουμε αξιόπιστα είναι δύο πράγματα. Ένα, το αν πραγματικά είναι όγκος ουροθυλιακός, αν είναι ουροθυλιακός καρκίνος. Και το δεύτερον, το grade του όγκου αυτού. Και θα μου πεις, ωραία, και τι έγινε. Το ένα το πήραμε, μας είπε ότι ήταν όγκος ουροθυλιακός και μας είπε και ένα grade 1. Και το grade είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας του stage. Να το πω απλά. Αν ξέρετε το grade, σχεδόν ξέρετε το stage. Και αυτό γιατί περίπου το 70-100% των βιοψιών με grade 1 αντιστοιχούν σε στάδια ταφ-α, ταφ-1, ενώ αντίστοιχα η συντριπτική πλειονότητα των grade 3 αντιστοιχούν σε όγκους ταφ-2. Το grade είναι, όπως είπαμε, σημαντικός παράγοντας για την ειδική της νόσου επιβίωση και η δυσμενής έκβαση συνδέεται ξεκάθαρα με ψηλό tumor grade. Και τελείως έτσι ενδεικτικά υπάρχουν αρκετές μελέτες, θα σας δείξω μόνο μία, είναι παλιά μελέτη του 1997, είναι από το κέντρο του Buckley στην Πενσιλβάνια. Ο Francis Keel είναι στο Bristol τώρα, είναι το πρώτο όνομα στην μελέτη αυτή και δείτε λίγο ότι για τους όγκους grade 1-2, 90% ακρίβεια είχε η ουρετροσκοπική βιοψία και 92% ακρίβεια για τους όγκους grade 3. Άρα το grade που πήραμε ουρετροσκοπικά ήταν πολύ πολύ κοντά στο πραγματικό grade. Και ακόμα πιο σημαντικό, αυτό που είπαμε μετά, ότι η συντριπτική πλειονότητα των χαμηλών grade όγκων ήταν τα α ή τα φένα. Ενώ τα κακά grade, τα top grade 3, ήταν συνήθως υψηλού σταδίου. Θα μου πεις, ωραία, το grade από μόνο του, όχι φυσικά, το grade συν την κυταρολογική ουρο, κατά προτίμηση εκλεκτική, συν τα ευρήματα της CT ουρογραφίας, θα μπορέσουν καταρχήν να βοηθήσουν στην επιλογή των ασθενών. Η CT ουρογραφία, παρεπιπτόντως, είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη επικονιστική μέθοδος. Το ξέρω ότι σε όλους μας, ειδικά όσο πιο παλιοί είμαστε, τόσο περισσότερο μας αρέσει η πιελογραφία, αλλά αυτή τη στιγμή η CT ουρογραφία θεωρείται η ακριβέστερη διαγνωστική εξέταση με πολύ ψηλή ευαισθησία και ειδικότητα και μάλιστα με το πλεονέκτημα ότι μπορεί να αναγνωρίσει ακόμα και απλές παχύνσεις του τυχώματος, όχι δηλαδή εξωφυτικούς επίσημους όγκους, αλλά απλές παχύνσεις και έχει σαφέστατα αποδειχθεί ότι η παρουσία υδρονέφρωσης συνδέεται με προχωρημένο στάδιο και κακή έκβαση. Επομένως, αν συνδυάσει κανείς αυτά που έχουμε ήδη, το grade, την κυταρολογική ουρονθετική αρνητική και αρνηθετική πρόγνωση επιδεινώνεται και τα ευρήματα της CT ουρογραφίας, έχει μία αρχική εικόνα για το περιστατικό του. Αρχική όμως, είναι το πρώτο φίλτρο αυτό. Και εδώ μία μελέτη που συνδυάζει αυτά τα τρία. Βλέπετε εδώ η προεγχειρητική υδρονέφρωση στη CT, το βιοπτικό grade και η κυταρολογική μπορούσε να προβλέψει την προχωρημένη νόσο. Και ο συνδυασμός των τριών είχε 89% θετική προγνωστική αξία και 73% θετική προγνωστική αξία για μη οδυθυτική νόσο και για μεταστατική νόσο. Λοιπόν, σταματάω λίγο στο θέμα της διάγνωσης και της προεγχειρητικής αξιολόγησης και πάμε στη θεραπεία, που ουσιαστικά είναι το κύριο κομμάτι αυτής της ομιλίας.
Να ξεκαθαρίσω κι εγώ για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Αυτή είναι η στάνταρ θεραπεία. Με πενταετή επιβίωση εξαιρετική για τα χαμηλά στάδια, που πέφτει βέβαια όσο προχωρούμε σε στάδιο. Τότε γιατί να κάνουμε ενδορολογική αντιμετώπιση? Για ποιο λόγο? Πολύ καλά τα κάνει η νεφροτερεκτομή. Να βγάλει όγκο άλλος νεφρός είναι μάλλον απίθανο. Γιατί να συζητάμε καν? Γιατί διατηρεί το όργανο. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες ασθενών στους οποίους μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Σε αυτούς που προφανώς θα θέλαμε να μείνει ο νεφρός. Αυτούς που λέμε ότι έχουν απόλυτη ένδειξη. Μονήρης νεφρός, αμφωτερόπλευρη νόσος, μια οριακή νεφρική λειτουργία που ξέρουμε ότι όταν τον βγάλουμε τον νεφρό, τον στέλνουμε ουσιαστικά στην αιμοκάθαρση, αν όχι σήμερα, σε 6 μήνες, ένα χρόνο. Και υπάρχουν και σχετικές ενδείξεις. Και θα ξεκινήσω με τις απόλυτες ενδείξεις. Παλιότερα, εγώ ίδιος έλεγα, έχω έναν ασθενή με ένα ογκολογικό πρόβλημα. Εγώ, σαν χειρουργός, σαν γιατρός, θέλω να του σώσω τη ζωή. Το ξέρω ότι και η ποιότητα ζωής έχει σημασία. Αλλά τι πειράζει τώρα να του βγάλουμε τον νεφρό, να ζήσει και να πάει να κάνει αιμοκάθαρση? Τι να του κάνω, ήταν άτυχος. Θα είναι ζωντανός όμως. Αυτό πίστευα και εγώ. Μέχρι πριν από 7 περίπου χρόνια, όταν είδα αυτό τον πίνακα, που μας λέει την πενταετή επιβίωση των ασθενών με τελικό στάδιο νεφρικής νόσου, χνά αυτών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Και θα σας θυμίσω, είπαμε ότι η κορυφή της νόσου αυτής είναι στην 6η-7η δεκαετία, ας πούμε 55 με 75 για να βοηθηθούμε. Δείτε λίγο, σας παρακαλώ, εδώ τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης των ασθενών που είναι σε αιμοκάθαρση από τα 55 και πάνω. Είναι, κατά τη γνώμη μου, τραγικά. Πριν λοιπόν βγάλουμε τον νεφρό, τον μονήρι νεφρό, από έναν ασθενή, ο οποίος θα πάει στην αιμοκάθαρση, θα πρέπει να σκεφτείτε αν πραγματικά του προσφέρουμε στην επιβίωση ή απλώς τον καταδικάζουμε ίσως και μια ώρα αρχίτερα. Γιατί αυτά τα ποσοστά εδώ δεν συγκρίνονται ούτε με τα, πάω λίγο πίσω, ούτε με αυτά εδώ, της προχωρημένης νόσου δηλαδή. Τόσο χάλια είναι. Επομένως, πριν βγάλουμε το μονήρι νεφρό, στέλνει. Να ρωτήσω, τα ποσοστά αυτά είναι ειδικά της νόσου ή συνοδική επιβίωση? Από ποια άποψη? Δηλαδή έχουν πεθάνει από τροχαίο ή από κάτι άλλο οι ασθενείς ή είναι λόγω της χρόνιας νεφρικής? Αυτά είναι όχι. Είναι η πενταετής επιβίωση που αφορά γενικώς ασθενείς σε αιμοκάθαρση. Για να είμαστε ειλικρινείς, οι πιο πολλοί από αυτούς πεθαίνουν από λοιμώξεις. Πιο πολλοί πεθαίνουν από λοιμώξεις. Αφορούν, δεν αφορούν τροχαία, έτσι. Αφορούν, βεβαίως αφορούν καρδιακές νόσους, αλλά όπως ακούσατε πριν ο κ. Κουτουλουπίδης είπε κάτι σωστό, ότι το EGFR όταν είναι πεσμένο έχει άμεση επίδραση στο καρδιακό σύστημα. Θα δούμε και ξανά αυτό λίγο μετά. Επομένως, εμέσως μπορεί να πέθαναν από έμφραγμα. Αλλά εγώ λέω ότι πέθαναν γιατί δεν είχαν καλό EGFR. Απόδειξε μου ότι πέθαναν για άλλο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή όμως είναι η ολική πενταετής επιβίωση, η οποία θεωρώ, ξαναλέω, ότι είναι τραγική. Πριν λοιπόν βγάλουμε τον νεφρό, το σκεφτόμαστε δύο φορές. Ωραία, εντάξει, αυτό ήταν εύκολο, θα μου πείτε. Ας πούμε ότι συμφωνήσαμε. Πάμε στο δεύτερο, σχετικές ενδείξεις. Αυτό που λέμε εκλεκτική προσέγγιση. Έχω δύο νεφρούς, γιατί να μην τον βγάλω τον έναν? Καταρχήν υπάρχουν δύο κατηγορίες ασθενών στους οποίους μπορώ να το κάνω αυτό. Αυτοί που έχουν σοβαρά συνοδά προβλήματα και όταν ο ίδιος ο ασθενής επιμένει. Ξέρετε, εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα με το πρώτο. Τα σοβαρά συνοδά προβλήματα δεν μας ενδιαφέρουν. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί πιο πολλοί ασθενείς από αυτούς μπαίνουν παρηγορικά στο χειρουργείο. Είναι τυπικά σενάρια ασθενών με χίλια μύρια καρδιολογικά προβλήματα, αναπνευστικά κλπ. Σου λέει ο νοσηλόγος, δεν θα τη βγάλει μια βαριά επέμβαση. Αιμορραγεί κιόλα σήμερα. Μπορούμε να του κάνουμε κάτι να σταματήσει η αιμορραγία? Αυτό είναι συνήθως. Αλλά αυτό δεν είναι θεραπευτικό, είναι παρηγορικό. Οπότε στην πραγματικότητα δεν με πολύ νοιάζουν αυτοί. Εδώ είναι το πρόβλημα. Όταν ο ίδιος ο ασθενής, συνήθως πιο καλοβαλμένος ασθενής από το μέσο όρο, διαβασμένος ενδεχόμενα, που θα έρθει να σου πει: «Γιατρέ, διάβασα ότι μπορώ να μην βγάλω τον νεφρό μου. Είμαι κατάλληλος για αυτή τη δουλειά?» Και μπορεί βέβαια η τελική απόφαση σε ένα μεγάλο βαθμό να είναι του γιατρού, τουλάχιστον στην ελληνική πραγματικότητα, όμως δεν μπορώ να παραβλέψω αυτό που αναφέρθηκε πριν. Ότι είναι ξεκάθαρο σήμερα από μελέτες που αφορούν το αδενοκαρκίνωμα του νεφρού, ότι οι ασθενείς που έκαναν μερικές νεφρεκτομές υπερέχουν σε επιβίωση έναντι αυτών που έκαναν ριζική νεφρεκτομή.
Και ο λόγος είναι αυτός που αναφέρθηκε πριν. Η πτώση του EGFR έχει άμεση επίδραση στο καρδιακό σύστημα. Και αν πει κανείς εδώ, σε αυτή τη μελέτη, που είναι από τις παλιότερες, ότι εντάξει, μιλάμε για καρκίνο, αλλά άντε βρέσουμε εσύ τώρα, γιατί ο ένας πέθανε νωρίτερα, ο άλλος αργότερα. Δείτε λίγο αυτή εδώ, από το Cleveland Clinic και αυτή η μελέτη, η οποία αφορούσε καλοήθεις όγκους. Συνέκριναν λοιπόν δύο ομάδες ασθενών με όγκους νεφρού. Στη μία ομάδα έγινε μερική νεφρεκτομή, στην άλλη έγινε ριζική νεφρεκτομή. Νόμιζαν ότι έχουν να κάνουν με καρκίνο και παραδόξως. Ευχαρίστως βέβαια ήρθε σαν αποτέλεσμα, τελικά είχαν καλοήθη όγκο. Όταν συγκρίθηκαν αυτές οι δύο ομάδες, η ομάδα της μερικής νεφρεκτομής σε βάθος χρόνου είχε σαφέστατο πλεονέκτημα στην επιβίωση. 2,5 φορές πιο πιθανό ήταν να πεθάνει κάποιος που είχε χάσει τον νεφρό του έναντι αυτού που είχε κάνει μερική νεφρεκτομή. Άρα γενικώς, ακόμα και όταν έχουμε δύο νεφρά, το να αφαιρέσουμε τον ένα δεν είναι καλό πράγμα. Βέβαια, εδώ ξαναλέω, μιλάμε για ογκολογική νόσο και πρέπει να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω λοιπόν στο θέμα. Το μεγάλο δίλημα ξεκινάει όταν ο ίδιος ο ασθενής έρχεται να σας ζητήσει να μην χάσει τον νεφρό του. Στέλιο, επίτρεψε μου να πω κάτι. Μπορεί να γυρίσει στη διαφάνεια την προηγούμενη με τις ενδείξεις. Εδώ στις σχετικές ενδείξεις, στο νούμερο 1, που λέει σοβαρά συνοδά προβλήματα, εκτός από αυτά που ανέφερες, θα πρέπει να δούμε, επειδή μεγαλώνει και ο λαοκόσμος πια, ότι πολλοί είναι σαχαροδιαβητικοί, πολλοί είναι υπερτασικοί, δυσλιπιδεμικοί, παχύσαρκοι. Έχουν δηλαδή παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη νεφρικής βλάβης στο μέλλον. Οπότε και αυτοί αποτελούν μια κατηγορία που θα πρέπει κανείς να δει τη συντηρητική χειρουργική πάρα πολύ σοβαρά. Και για τον ουροθυλιακό καρκίνο και για το αδενοκαρκίνωμα του. Σωστά. Αυτό είναι μια σημαντική παρατήρηση. Βέβαια, πάντα εμείς στο μυαλό μας, ξαναλέω, έχουμε την ογκολογική προτεραιότητα. Το ένα το παίρνει το ογκολογικό θέμα και το δύο είναι όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όταν πάνε καλά με τον καρκίνο, αρχίζουν όλα τα υπόλοιπα. Συμφωνώ με τον καθηγητή, έχει απόλυτο δίκιο. Άλλωστε, αυτό είναι και ο λόγος που υπάρχει μια γενικότερη έτσι, αναθέρμανση, μια θα έλεγα ενδυνάμωση της πρόθεσής μας και της επιθυμίας μας να κρατάμε πια νεφρούς. Πάντα το κάναμε σαν ουρολόγοι αυτό. Τους αγαπάμε τους νεφρούς σαν ουρολόγοι, θέλουμε να τους βγάζουμε. Αλλά τα τελευταία χρόνια για όλους αυτούς τους λόγους υπάρχει μια πολύ έντονη διάθεση να μην βγαίνουν νεφρά. Τώρα, για να μιλήσουμε επιστημονικά, θα πρέπει να έχουμε δεδομένα. Λυπάμαι που δεν έχω, όχι μόνο εγώ, παγκόσμια βιβλιογραφία δεν έχει δεδομένα. Δεν υπάρχουν καλές ποιοτικά μελέτες που να αφορούν την ενδοσκοπική αντιμετώπιση του ουροθυλιακού καρκίνου στο ανώτερο ουροποιητικό. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι οι περισσότερες είναι αναδρομικές. Και όσες είναι συγκριτικές, είναι σαφέστατα δεν είναι τυχεοποιημένες, έτσι. Και μάλιστα, τα κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών των μελετών είναι τα εξής. Μικρή αριθμή ασθενών. Λογικό είναι βέβαια, γιατί η πάθηση δεν είναι τόσο συχνή. Συνήθως οι ασθενείς που επιλέχθηκαν να αντιμετωπιστούν ενδοσκοπικά είχαν ευνοϊκά χαρακτηριστικά. Χαμηλό γκρέ, ήταν μικρή όγκη, ήταν εύκολη, να το πω απλά. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό, τον κοινό χαρακτηριστικό των μελετών που υπάρχουν, ότι οι ασθενείς αυτοί, για ευνόητους λόγους, είχαν σε μεγάλα ποσοστά ψηλή νοσηρότητα. Δηλαδή, πάνω από 50% των ασθενών είχαν American Society of Anesthesiology score πάνω από 2. Ήταν κακής ποιότητας ασθενείς, καρδιολογικά, αναπνευστικά κλπ. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσουμε πολύ βιβλιογραφία, όμως, ακριβώς επειδή δεν είναι και πολύ καλή βιβλιογραφία, αυτοί οι καλοί άνθρωποι εδώ έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Είναι ένα άρθρο ανασκοπικό στο BGU International από 556 μελέτες της βιβλιογραφίας που αφορούσαν το θέμα. Πέταξαν έξω όλα τα reviews, τα case report και ό,τι είχε λιγότερος από 10 ασθενείς. Και κράτησαν όλες τις μελέτες από 10 ασθενείς και πάνω που δεν ήταν, ξαναλέω, ανασκοπικές ή case reports. Και κατέληξαν σε 56. Όλες και όλες 56. Είναι λίγος ο αριθμός. Τα έβαλαν όλα μαζί και μας έφτιαξαν ένα πίνακα που λέει τα εξής. Καταρχήν, ένα σχόλιο εδώ που δεν το έκανα πριν. Η αντιμετώπιση, η διάγνωση, είπαμε, αφορά την ουρητηροσκόπηση. Η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει είτε ουρητηροσκοπικά είτε διαδερμικά. Θα σας πω πιο μετά πώς μπορεί να γίνει κάθε τεχνική. Η συνηθισμένη προσέγγιση σήμερα είναι η ουρητηροσκοπική. Πιθανότητα γιατί θεωρούμε ότι, όχι πιθανότητα, δεν διαταράσσει την ακαιρεότητα του συστήματος. Δουλεύουμε σε ένα κλειστό σύστημα, ενώ η διαδερμική παραβιάζει την ακαιρεότητα. Δείτε λοιπόν το κομμάτι της ουρητροσκοπικής αντιμετώπισης. Έχω κι άλλον πίνακα με τη διαδερμική. 736 ασθενείς συνολικά. Προσέξτε λίγο τις απόλυτες ενδείξεις. Το 1 τρίτο μόνο. Τα 2 τρίτα αντιμετωπίστηκαν με σχετική ένδειξη. Είτε μεγάλη νοσηρότητα, είτε επιλογή του ασθενούς. Προσέξτε λίγο τα grade. Είναι σαφές ότι το grade 1 και grade 2 υπερτερεί. Είναι ξεκάθαρο. Το follow-up
θα ήθελα να είναι περισσότερο, αλλά αυτό είναι ο μέσος όρος του. Και πάμε στο πρώτο ενδιαφέρον νούμερο. Υποτροπή στο ανώτερο ποιητικό. 53%. Χοντροειδώς θα λέγαμε ότι ένα στους δύο θα υποτροπιάσει. Γενικά. Η υποτροπή στην κίστη, αν θυμηθείτε το νούμερο που σας έδειξα στην αρχή, ήταν 30 με 50, ουσιαστικά είναι μέσα στα αναμενόμενα όρια. Άρα θεωρητικά η ενδοσκοπική αντιμετώπιση δεν επηρεάζει αρνητικά την υποτροπή στην κίστη. Ό,τι θα έκανε στην νεφροτυρεκτομή, κάνει μάλλον και εδώ. Συνολική επιβίωση, φτωχή. Και είναι φτωχή γιατί είπαμε αυτοί οι ασθενείς είναι ασθενείς με συνοδά προβλήματα. Πολλοί από αυτούς πέθαναν, πρόλαβαν να πεθάνουν από άλλους λόγους. Πάμε στην ειδική της νόσου επιβίωση που έχει κάποιο νόημα. Κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετική. 91%. Εξαιρετική. Και ακριβώς δίπλα ένα νούμερο που μας λέει πόσοι τελικά από αυτούς διασώθηκαν με νεφροουρτηρεκτομή. Με άλλα λόγια, υποτροπίασαν και τελικώς υποβλήθηκαν σε νεφροουρτηρεκτομή. Λίγο θέλω ένα συνδυαστικό τρόπο για να δούμε τα νούμερα. Προσέξτε λίγο. Υποτροπιάζουν οι μισοί. Μόλις 20% κάνει νεφροουρτηρεκτομή και όμως 91% η δική της νόσου επιβίωση. Τι σημαίνει αυτό? Πολλοί από αυτούς μπορούν να ξανααντιμετωπιστούν με ενδοσκοπική εκτομή. Όπως ακριβώς θα κάναμε σε ένα καρκίνο της οροδόχου κύστης. Κάνουμε μια διουρηθρική, αν υποτροπιάζει δεν βγάζουμε την κύστη, ξανακάνουμε τη διουρηθρική. Φυσικά τα νούμερα αυτά πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής, ότι δεν είναι απολύτως ακριβή και δεν μπορεί να είναι λόγω της ετερογένειας των δειγμάτων, της διαφορετικής προσέγγισης, μας τα χαλάει πολύ η συνολική νοσηρότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά έχουμε στη διάθεσή μας να σας δείξω, αυτά υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Τώρα, πάμε σε αυτό εδώ, εξέλιξη. Εξέλιξη είναι, ονομάζω εγώ τουλάχιστον το progression. Δεν μου αρέσει ο όρος πρόοδος, μου θυμίζει κάτι καλό η πρόοδος. Νόσου, εγώ προτιμώ σαν εξέλιξη. 15%. Τι σημαίνει εξέλιξη? Σημαίνει ότι ένας ασθενής που σήμερα είχε έναν όγκο TAF-α grade 1, αύριο υποτροπιάζει με έναν όγκο TAF-1 grade 1 ή TAF-α grade 2-3, δηλαδή είχε πρόοδο και στο grade και στο stage, ή το χειρότερο ακόμα εμφανίζεται με μεταστατική νόσο. Κατά τη γνώμη μου, αυτή εδώ η ιστορία είναι το βασικό μας πρόβλημα στην ενδοσκοπική αντιμετώπιση. Τι θέλω να πω? Και αυτό πρέπει να εξηγούμε στον άρρωστο. Έχετε έναν ασθενή που σήμερα, ειδικά στις εκλεκτικές προσεγγίσεις, με δύο νεφρά δηλαδή, που σήμερα θα μπορούσε να γίνει καλά με μία νεφροουρτηρεκτομή. Και για χάρη της διατήρησης του νεφρού, εμείς, μαζί με τον ασθενή βέβαια, τον βάζουμε σε ένα πιο συντηρητικό μοντέλο αντιμετώπισης και τι κάνουμε? Του αφήνουμε ένα, για χάρη της διατήρησης του νεφρού, ένα μικρό ρίσκο. Όταν ξανάρθει με υποτροπή, να μην είναι μια απλή υποτροπή, αλλά να έχει περάσει σε ένα στάδιο που πλέον δεν είναι θεραπεύσιμο. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος της ενδοσκοπικής αντιμετώπισης. Και αυτό είναι που πρέπει να συζητηθεί εκτενώς με τον άρρωστο. Σήμερα σε κάνω καλά με νεφροουρτηρεκτομή, δεν θες να σώσεις τον νεφρό σου, ωραία, στο σώζω τον νεφρό σου. Όταν θα ξανάρθεις με υποτροπή, να θυμάσαι όμως ότι έχεις ένα 15% πλέον να μην μπορείς να γίνεις καλά. Και μάλιστα. Για να μην το πω έτσι τραγικά, γιατί μπορεί κάποιο TAF-1 ή grade 2 να μπορεί να γίνει καλά ακόμα, αλλά αν είναι στην κατηγορία του 9% με μεταστάσεις, σίγουρα δεν μπορεί να γίνει καλά. Αν υποτροπιάσει με πολλαπλές βλάβες. Ναι. Αν υποτροπιάσει με πολλαπλές βλάβες. Και καμία στον ουρητήρα, πήγαμε ενδοσκοπικά. Ωραία. Και μετά από ένα εξάμηνο κάνει 5 μες στον ουρητήρα. Αυτό είναι εξέλιξη. Είναι εξέλιξη. Η νόσος είναι, επιδεινώθηκε. Θεωρητικά, αν το στάδιο και το grade παραμένουν ίδια, μπορεί να αντιμετωπιστεί ενδοσκοπικά. Πρακτικά όχι. Εγώ θα του έκανα νεφροουρτηρεκτομή, πάντως. Περίπου ένα 10% των ασθενών της μελέτης ήταν G3. Και δεδομένου ότι θεωρητικά το G3 έχει σημαντική πιθανότητα εξέλιξης νόσου, πιθανώς αυτό έκανε το contamination στη μελέτη αυτή. Δηλαδή, προφανώς κάνει contamination, αν το θέτετε έτσι. Βεβαίως, το G3, εγώ δεν θα ήθελα να δω το G3, μας τα χαλάει όλα. Θα δείτε και πιο πίσω, θα το δείτε σε λίγο πιο αναλυτικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το G3 σαφώς μας τα χαλάει. Αλλά προφανώς το G3 εδώ, ξαναλέω, μπορεί να ήταν ασθενείς που δεν είχαν άλλη επιλογή. Π.χ. είχαν ένα νεφρό. Εκεί τα πράγματα σφίγγουν λίγο. Έτσι. Ή ασθενείς που είπαμε, έγιναν για λόγους άλλων συνοδών προβλημάτων. Δεν μπορείς να βγάλεις ξεκάθαρα αποτελέσματα, γι' αυτό σας είπα και εγώ ο ίδιος κρατάω μια επιφύλαξη για αυτά τα νούμερα. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά έχω να σας δείξω. Αυτά έχει βιβλιογραφία, δεν τα έχω εγώ στο σπίτι μου. Έτσι. Τώρα, για την εξέλιξη, λίγο θέλω πάλι να σταθώ. Συνάδελφε, ένα λεπτό να πω κάτι και θα ρωτήσω αμέσως. Εδώ, το ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί εδώ είναι το εξής. Ωραία. Σήμερα κάνω μια ενδοσκοπική αντιμετώπιση ενός όγκου ανώτερου ορπητικού. Τι χρονικό περιθώριο μου δίνεται με βάση τη βιβλιογραφία ασφαλείας για αυτόν τον άρρωστο?
μέχρι να γίνει νεφροουρετρεκτομή. Δηλαδή, πόσο χρόνο μπορούμε να καθυστερήσουμε? Δεν ξέρω να σας πω, ούτε η βιβλιογραφία ξέρει. Υπάρχουν δύο μελέτες, μία του 99, μία του 5, η οποία λέει, η πρώτη λέει ότι αν καθυστερήσεις απλώς γιατί έκανες αρχικά μία διαγνωστική ουρετροσκόπηση, κάνα πρόβλημα. Η δεύτερη μελέτη λέει ότι αν καθυστερήσεις γιατί έκανες πρώτα ενδοσκοπική εκτομή, κανένα πρόβλημα. Αλλά για πόσο διάστημα? Μας δίνουν εξάμηνο. Και οι δύο μελέτες έχουν εξάμηνο ως καθυστέρηση. Άρα, μία διαγνωστική και μία θεραπευτική προσέγγιση μας λένε ότι για 6 μήνες είστε ασφαλείς. Εμένα το εξάμηνο αυτό μου φαίνεται πολύ λίγο, δεν με ικανοποιεί καθόλου. Άρα, στο ερώτημα πόσο χρόνο μπορώ να περιμένω μέχρι ότου προχωρήσω στην νεφροουρετρεκτομή με ασφάλεια, δεν έχω να απαντήσω. Είναι τελείως εξατομικευμένο και έχει να κάνει με εσάς, με τον άρρωστο, με το πόσο σκληρό follow-up θα του κάνετε και ούτω καθεξής. Μήπως γνωρίσουμε αυτοί που υποτροπίασαν, σε πόσο χρονικό διάστημα υποτροπίασαν? Μήπως το λέει η μελέτη, μήπως το είδατε? Αυτό ακριβώς είπα τώρα. Αυτό ακριβώς λέω τώρα. Okay. Ότι, μάλλον μιλάμε για την εξέλιξη. Το follow-up εδώ, κοιτάξτε λίγο, 73 μήνες είναι το follow-up. Τώρα, ένα μέσο ώρα, πούμε 30 μήνες, 3 χρόνια. 3 χρόνια, ας πούμε. Έτσι. Μικρό διάστημα για ογκολογική, για νόσο ογκολογική, έτσι. Δύο λόγια για τις επιπλοκές. 14% είναι επιπλοκές στην ουρετροσκοπική αντιμετώπιση. Να θυμάστε ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών, το 11% είναι απλώς στενώματα του ουρητήρα. Το απλώς, κακώς το έβαλε, είναι στενώματα του ουρητήρα. Τα υπόλοιπα είναι ουρολοιμώξεις, μικροπράγματα. Ένα θέμα μόνο που θέλω να πω για το στένωμα του ουρητήρα μετά από τέτοιες επεμβάσεις, να έχετε πάντα ένα υψηλό δείχτη υποψίας. Πολλές φορές το στένωμα του ουρητήρα μετά από αυτές τις επεμβάσεις μπορεί να υποδηλώνει υποτροπή. Να είναι υποτροπή της νόσου και όχι ένα τραυματικό στένωμα λόγω της εκτομής της βλάβης. Γι' αυτό μην πάτε να κόψετε την επόμενη μέρα με το λέιζερ και να κάνετε ενδοουρετηροτομή. Πάρτε πρώτα μία βιοψία να σιγουρευτείτε. Αν θέλετε να μείνετε σε λογική ενδοουρολογία, πάρτε μία βιοψία να σιγουρευτείτε. Κάντε μία ενδοσκόπηση και εφόσον είστε βέβαιοι ότι η κυταρολογία σας είναι αρνητική, τότε κάντε τη σχάση. Γιατί αν κάνετε σχάση, αντιλαμβάνεστε ότι την πατήσαμε, έτσι όλοι. Θα ήταν χρήσιμο για να συγκρίνουμε τις δύο επιλογές που έχουμε. Αν μας λέγατε ποιο είναι το ποσοστό μεταστάσεων μετά από νεφροουρετηρεκτομή. Δηλαδή, την πιθανότητα να βρούμε μετά. Μετά από νεφροουρετηρεκτομή. Ναι, στην παρακολούθηση δηλαδή να δούμε. Δεν θυμάμαι το νούμερο απ' έξω. Ίσως ο κ. Καραγιάζης μπορεί να με βοηθήσει. Δεν θυμάμαι το νούμερο απ' έξω αυτή τη στιγμή. Στο πόσο είναι δηλαδή το ποσοστό μετά. Αλλά εξαρτάται το στάδιο προφανώς. Για ποιο στάδιο. Για άλλο στάδιο μιλάμε εδώ, για άλλο στάδιο μιλάμε μετά. Λοιπόν. Εδώ είναι μια άλλη ανασκόπηση, παλιότερη, του 2005. Πάλι αφορούσε ουρετροσκοπικές αντιμετωπίσεις. Είναι παλιότερο, ξαναλέω, άρθρο αυτό. Λίγο πολύ σας το έβαλα για να σας δείξω ότι τα ίδια λένε και αυτοί. Δηλαδή και άλλοι που διάβασαν τη βιβλιογραφία, έστω μέχρι το 2004-2005, τα ίδια περίπου είπαν. Η υποτροπή είναι περίπου στο 40-50%. Στην κίστη παραμένει αυτή που έπρεπε να είναι. Και ο αριθμός νεφροουρετηρεκτομών, αυτό είναι πάντα το ενδιαφέρον, είναι πάλι χαμηλός. Δηλαδή, λίγοι από τους ασθενείς τελικά κατέληξαν σε νεφροουρετηρεκτομή. Τι έγινε? Κάποιοι ξανααντιμετωπίστηκαν ενδοσκοπικά, κάποιοι πρόλαβαν και πέθαναν για άλλους λόγους. Αυτός είναι ο λόγος που οι νεφροουρετηρεκτομές είναι τόσο χαμηλές. Και τώρα στη διαδερμική αντιμετώπιση, δεν θα σας κουράσω. Η διαδερμική αντιμετώπιση έχει χαμηλότερο αριθμό ασθενών. Πάλι οι απόλυτες ενδείξεις είναι λιγότερες. Εμένα αυτό πραγματικά με εντυπωσιάζει. Και αυτό μου δείχνει ότι. Και τουλάχιστον το έζησα σε έναν βαθμό σε εξωτερικό, ειδικά στην Αμερική, οι ασθενείς θέλουν να κρατήσουν τον νεφρό τους. Είναι πρόθυμοι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Φτάνει να είναι κατάλληλοι για αυτή τη διαδικασία. Και πάλι τα grade είναι κυρίως grade 1, grade 2. Εδώ στις διαδερμικές, κατά περίεργο λόγο, μας δώσαν αυτή και low grade, high grade, τη νέα ταξινόμηση του grade που είναι σε ισχύ. Πάλι τα low grade είναι ψηλότερα. Λίγο πολύ το ίδιο follow-up. Υποτροπή στο ανώτερο ποιητικό. Είναι χαμηλότερη, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση να τη συγκρίνουμε με την ουρετροσκόπηση. Περίπου στο ίδιο υπολογίστε, 40-50%. Υποτροπή στην κίστη πάλι μας δίνει λίγο χαμηλότερη, δεν μου λέει τίποτα μεν αυτό. Πάλι φτωχή συνολική επιβίωση. Τα ίδια λίγο πολύ έχω να σας πω. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και εδώ με την εξέλιξη, αυτό που είπαμε πριν. Το ξαναλέω ότι ένα ασθενής που θα μπορούσε να γίνει καλά μπαίνει σε ένα μικρό ρίσκο να μην μπορεί να γίνει καλά αργότερα για χάρη της σωτηρίας του νεφρού του, και αυτό πρέπει να συζητηθεί εκτενώς. Και πάμε στις επιπλοκές της διαδερμικής. Οι οποίες επιπλοκές διαδερμικής είναι αυτές που προβληματίζουν για τεχνικούς πλέον λόγους. Δηλαδή, γιατί να κάνω ουρετροσκοπική και να μην κάνω διαδερμική, γιατί η διαδερμική κάνει διασπορά. Αυτό το έχω ακούσει αμέτρητες φορές. Και μάλιστα τελευταία φορά το άκουσα και από πρωτοβάθμιο καθηγητή, ο οποίος μου είπε: αυτή η τεχνική κάνει διασπορά. Λάθος. Δεν κάνει καμία διασπορά. Ή μάλλον το πω διαφορετικά. Θεωρητικά κάνει διασπορά στο track. Ξέρετε πόσα περιστατικά υπάρχουν στη βιβλιογραφία με διασπορά.
Δύο. Δύο. Και ξέρετε πόσα έχει το κέντρο με τη μεγαλύτερη εμπειρία, που είναι το κέντρο του Arthur Smith στη Νέα Υόρκη, το Long Island Jewish Medical Center, που έχει τη μεγαλύτερη σειρά, σε 133 διαδερμικές εκτομές όγκων αποχητευτικής, έχει ένα. Ποσοστό 0,3%. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, 0,3% για μένα είναι αστείο νούμερο. Συμφωνούμε? Ωραία. Άρα, ο κίνδυνος της διασποράς είναι πολύ υπερτιμημένος. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ ότι αν ήταν να αντιμετωπίσω ένα τέτοιο όγκο, θα προτιμούσα να πάω ρητηροσκοπικά. Θα ήθελα να δουλέψω μέσα σε ένα κλειστό σύστημα, δεν θα ήθελα να παραβιάσω την ακαιρεότητα, όπως είπα και πριν, αλλά αν χρειάζεται να το κάνω, θα το κάνω αβίαστα. Οι επιπλοκές διαδερμικής αφορούσαν κυρίως αιμορραγίες, ως επιτοπλίστων των αιμορραγίες. Το 17-18% είναι αιμορραγίες. Και τα υπόλοιπα ήταν ουρολοιμώξεις, διατρήσεις του συστήματος, που δεν θες να γίνει βέβαια, διάτρηση στο πυελοκαλκικό σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά δεν θες, αλλά η διασπορά που φοβόμαστε όλοι είναι πολύ χαμηλή. Λοιπόν, και εδώ πάμε σε αυτό που έλεγε, ρώτησε κάποιος συνάδελφος πριν. Εδώ είναι ταξινομημένα υποτροπή στο ανώτερο ροπητικό, ουρητηροσκόπηση διαδερμική από κάτω, με βάση το grade. Και δείτε λίγο, στα grade 1 και 2 περίπου η μισή υποτροπιάζουν, στο grade 3 η συντριπτική πλειονότητα θα υποτροπιάσει. Το ίδιο ισχύει για διαδερμική. Χαμηλή υποτροπή στο grade 1 και 2, υψηλότερη στο grade 3. Και αν δούμε καλύτερα, αυτό που σας είναι πιο ενδιαφέρον είναι η δική της νόσου επιβίωση, θα δείτε ότι στο grade 1 και 2 τα ποσοστά της ειδικής της νόσου επιβίωσης είναι εξαιρετικά. Προσέξτε όμως, όχι για όλους, για grade 1 και 2. Μόλις πάμε στο grade 3, τα ποσοστά αρχίζουν και βυθίζονται. Υπάρχει στη βιβλιογραφία σύγκριση της ενδοσκοπικής με την ανοιχτή. Υπάρχουν, 5-6 μελέτες υπάρχουν, αλλά είναι μη τυχεοποιημένες, αναδρομικές. Δηλαδή πήρανε γκρουπ, τα ξαναβάλανε μετά στην άκρη και είπαν για να δούμε ή πώς μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Η πιο δημοφιλής, που τη βλέπει κανείς σχεδόν σε όλες τις ομιλίες σαν αναφορά, είναι αυτή από τη Γαλλία του Ρουπρέ, η οποία συνέκρινε την νεφροουρητηρεκτομή με την διαδερμική και την ουρητηροσκοπική εκτομή. Και θα σας πω το ζουμί αυτής της μελέτης. Αυτές είναι οι καμπύλες Kaplan-Meier, αφήστε τις για να μην σας μπερδέψω και πάμε στα νούμερα. Για τους όγκους χαμηλού grade, ξαναλέω, για τους όγκους χαμηλού grade, όχι υψηλού grade, ό,τι και να κάνεις, δεν έχει καμία σημασία, είναι το ίδιο. Και η πενταετής, μάλλον το 5-year tumor-free survival, επιβίωση χωρίς νόσο, χωρίς όγκο στην πενταετία, και η δική της νόσου επιβίωση στην πενταετία, στατιστικά, μπορεί να μην σας αρέσουν τα νούμερα, να φαίνονται πάντα ότι είναι υπέρ της νεφροουρητηρεκτομής, αλλά στατιστικά δεν έχουν καμία διαφορά. Άρα, αν πάρεις έναν όγκο low grade, ό,τι και να του κάνεις, θα πάει το ίδιο καλά. Η διαφορά ποια είναι? Ότι αυτοί θα τελειώσουν με τη μία και ξεμπερδέψαμε, ενώ αυτοί εδώ θα είναι σε ένα μακροχρόνιο follow-up και μπορεί να χρειαστεί να κάνουν και δύο και τρεις παρεμβάσεις. Τα νούμερα, κατά την άποψή μου, είναι θεωρητικά βέβαια. Διότι υποπτεύομαι ότι μπορεί να υπήρχε ένα contamination, όπως είπε πριν ο συνάδελφος. Ας πούμε, τι έγινε με αυτούς που κάνανε τελικά νεφροουρητηρεκτομή, σε ποια κατηγορία ανήκουν? Έτσι είναι λίγο, τι είδους όγκου είχαν αυτοί? Είχαν πολλαπλούς, είχαν πέντε? Τι είδους όγκου είχαν αυτοί? Μάλλον είχαν έναν. Δεν είναι συγκρίσιμα τα νούμερα. Απλώς το μήνυμα είναι να θυμάστε ότι για αυτούς τους όγκους το κουμπί είναι low grade. Πάμε τώρα στη συμπληρωματική θεραπεία. Επικουρική χημειονοσοθεραπεία. BCG και Mitomycin είναι τα δύο πιο δημοφιλή φάρμακα παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι για τη χημειοθεραπεία και το φαρμορούμπισιν, εμείς φαρμορούμπισιν χρησιμοποιούμε συνήθως, όπως γενικά στην Ελλάδα νομίζω είναι πιο συνηθισμένο και στην κίστη. Μικρές σειρές ασθενών, χωρίς ξεκάθαρα αποτελέσματα, δεν θα σας κουράσω πολύ. Δεν υπάρχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, με εξαίρεση το καρκίνωμα in situ. Στο καρκίνωμα in situ, το BCG είναι το ίδιο αποτελεσματικό όπως είναι και στην κίστη. Έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Και θα σας δείξω μόνο μία μελέτη, για να μην σας πολυτρώω το χρόνο. Αυτή εδώ είναι η καλύτερη της βιβλιογραφίας, πάλι από το κέντρο του Smith. Έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία σε περιστατικά, όπου μας συνέκρινε 50 νεφρικές μονάδες που έλαβαν 6 εβδομαδίες δόσεις BCG έναντι 39 controls και δεν υπήρξε καμία διαφορά ούτε στο ποσοστό υποτροπής, ούτε στο χρόνο μέχρι την υποτροπή, ούτε στην εξέλιξη της νόσου. Άρα η χρήση συμπληρωματικής χήμιο
άνοσο θεραπείας, είναι τελείως εξατομικευμένη, δεν έχει γερά βιβλιογραφικά δεδομένα από την πλάτη της και το πώς θα χρησιμοποιηθεί εναπόκειται στο γιατρό που θα πάρει την τελική απόφαση. Να ρωτήσω, στην κίστη ξέρουμε, το κρατάμε μία ώρα το φάρμακο. Εδώ στον ουρητήρα ή στο ανώτερο ουρουπηδικό, πώς εγχύεται αυτό και πότε προλαβαίνει να κάνει. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην έγχυση. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Άλλοι βάζαν παλιότερα, θα έχετε δει το σύστημα με τις δύο νεφροστομίες. Από τη μία τρέχει και από την άλλη βγαίνει για να κρατάει χαμηλές νεφρικές πιέσεις. Κάποιοι βάζανε μετρητή μανομετρικό, ο οποίος μετρούσε την πίεση της πιέλου. Σήμερα όμως, επειδή δεν πάμε διαδερμικά, πάμε κυρίως ουρητηροσκοπικά. Οι πιο πολλοί κάνουν την έγχυση ανιόντως. Υπάρχουν πρόσφατα στο Παγκόσμιο Ενδορολογία, στο Σεπτέμβριο, στην Κωνσταντινούπολη, υπήρξαν, επειδή έτυχε να ήμουν προεδρείο στο session των posters που αφορούσαν αυτό εδώ, υπήρξαν 6 ή 7 δημοσιεύσεις, όλες από την Αμερική, με διάφορες τεχνικές, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ουρητηρική καθετήρια συνδεδεμένη με ειδικά συστήματα, ηλεκτρονικά συστήματα στάγδιν έγχυσης. Υπήρχε άλλο με διπλό ουρητήρα που μετρούσε την πίεση πάνω ώστε να ρυθμίζεται ανάλογα η ροή. Είναι τεχνικά σημαντικό το πρόβλημα, πραγματικά μεγάλο πρόβλημα, αλλά οι πιο πολλοί κάνουν την έγχυση με τη χρήση ουρητηρικών καθετήρων. Που αντιλαμβάνεστε ότι και πρακτικό δεν είναι και νοσηρότητα έχει, είναι θέμα αυτό, σοβαρό. Λοιπόν, τώρα δύο λόγια για τις τεχνικές. Είπαμε υπάρχει η διαδερμική, η ουρητηροσκοπική. Σήμερα όλοι προτιμούν όσο μπορούν την ουρητηροσκοπική. Εγώ θα ξεκινήσω όμως με τη διαδερμική εκτομή. Γίνεται με τον κλασικό τρόπο. Βλέπετε το θικάρι Άμπλας. Αυτό είναι ένα κλασικό ρεζεκτοσκόπιο, μονοπολικό. Εδώ έχουμε έναν όγκο στην αριστερή νεφρική πίελο. Δείτε την εικόνα λίγο. Αυτός είναι ένας όγκος μικρός. Γύρω στο 1 εκατοστό. Μονήρης. Χαμηλού grade. Επιβεβαιωμένο αρχικά με βιοψία. Και αυτή είναι η εικόνα που μπορεί να πάρει κανείς μετά την αφαίρεση. Προσοχή λίγο στην εκτομή. Δεν είναι κίστη αυτό. Δηλαδή δεν πετάς τη λουπ και πας μέσα. Άμα δείτε κάποιον να το κάνει, θα νομίζει ότι απλώς είναι ένας δειλός χειρουργός. Δεν είναι δειλός χειρουργός. Στην κίστη ο ίδιος χειρουργός μπορεί να κόβει με γενναίες λουπιές. Εδώ δεν μπορείς να κόψεις με γενναίες λουπιές. Πηγαίνεις αργά, αργά. Άλλωστε το ζητούμενο δεν είναι να πάρεις το μυϊκό χιτώνα, έτσι. Σώνει και καλά για να το σταδιοποιήσεις, γιατί ούτως ή άλλως δύσκολα θα σταδιοποιηθεί. Υποτίθεται ότι ξέρεις με τι έχεις να κάνεις εκ των προτέρων, έστω και ξέροντας μόνο τον grade. Απλώς πας να το βγάλεις. Αυτό είναι το ζητούμενο, να το βγάλεις σωστά χωρίς να τρυπήσεις όμως. Είναι λεπτή η ισορροπία του πόσο βαθιά θα πάω και το πόσο επιφανειακά θα μείνω. Έτσι, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μπορεί να χρειαστεί εύκαμπτο και εκεί θα χρειαστεί οπωσδήποτε λέιζερ. Τώρα, η ουρητηροσκοπική εκτομή είναι η αγαπημένη πλέον σύγχρονη τεχνική. Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν όσο μπορούν. Μπορεί να γίνει με το μεταλλικό ή το εύκαμπτο. Συνήθως στο νεφρό θα πρέπει να χρησιμοποιήσει εύκαμπτο. Αυτό είναι το θέμα μας. Οπωσδήποτε θέλετε λέιζερ, Holmium. Είναι το καλύτερο από όλα. Βέβαια, μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Μπορεί να γίνει με ένα ηλεκτρόδιο μονοπολικό. Αλλά το λέιζερ έχει τεράστια πλεονεκτήματα και στην αιμόσταση, αλλά και στον τρόπο που τρώει τον όγκο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Η τελευταία είναι το λέιζερ, όπου πας με το λέιζερ και απλώς καταστρέφεις τον όγκο. Είναι πολύ απλό και εύκολο. Φτάνει να είναι μικρός ο όγκος, να έχεις λέιζερ που να δουλεύει και εσύ να έχεις πολύ υπομονή. Η άλλη τεχνική που δεν έχει πολύ προχωρήσει είναι αυτή εδώ με loop ρεζεκτοσκοπίου. Το ξέρετε, φαντάζομαι, το ουρητηροσκόπιο παύλα ρεζεκτοσκόπιο. Υπάρχει ένα ειδικό ουρητηροσκόπιο 12 French που έχει αγγείλει μέσα και μηχανισμό που κόβει, που κουνά. Εργαλείο element, working element. Το οποίο είναι όπως το ρεζεκτοσκόπιο. Έχει loop στην άκρη που κόβει, όπως κόβει το κλασικό ρεζεκτοσκόπιο. Απλά είναι 12 French, είναι πολύ μεγάλο. Θυμίζει αυτό το παλιό Perez Castro ουρητηροσκόπιο, όσοι το έχετε δει. Και εδώ μπορείς να κόψεις, σαν να κάνεις μια διουρητρική. Και εδώ βλέπετε ότι στον ουρητήρα, τώρα φανταστείτε μια διουρητρική στον ουρητήρα, έτσι, πόσο ακροβατεί κανείς με την τρύπα. Άλλη τεχνική πολύ δημοφιλής είναι αυτή με λαβίδες ή μπάσκετ, όπου πας με μια λαβίδα ένα μπάσκετ, ξυλώνεις το εξωφυτικό κομμάτι. Συνήθως ξυλώνεται το εξωφυτικό κομμάτι, δεν σου ξυλώνει τον ουρητήρα μαζί, συνήθως. Εντάξει, συνήθως. Και από εκεί και πέρα πας μετά και κες τη βάση. Είτε με λέιζερ είτε με μονοπολική. Προσωπικά, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι αυτή η τεχνική με το λέιζερ είναι η τεχνική που υπερέχει. Δύο λόγια για το narrow band imaging. Πολύ γρήγορα να σας πω, είναι μια νέα τεχνική. Είμαι σίγουρος ότι την έχετε ακούσει όλοι. Το narrow band imaging έχει πολύ καλή προοπτική για το ανώτερο ουρουπηδικό τουλάχιστον, γιατί είναι ένα εργαλείο που ψάχνουμε αγωνία καινούργια εργαλεία. Ένα καινούργιο εργαλείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο. Για όσους δεν το ξέρετε, θα σας πω γρήγορα τι είναι το narrow band imaging.
Στο φως του κυστοσκοπίου παρεμβάλλεται ένα φίλτρο. Αυτό φιλτράρει το λευκό φως και αφήνει να περάσουν ουσιαστικά περιορισμένες δέσμες με κέντρο τα 415-540 νανόμετρα, που είναι το μπλε και το πράσινο. Το μπλε και το πράσινο απορροφώνται από την αιμοσφαιρίνη. Ο φυσιολογικός λοιπόν βλενογόνος της κύστης ή του ορθυλίου του ανατροπητικού το αντανακλά και το πράσινο και το μπλε. Τα αγγεία όμως το απορροφούν. Και μάλιστα τα αγγεία που είναι μέσα στο βλενογόνο γίνονται κυρίως πράσινα, ενώ τα αγγεία τα πιο επιφανειακά στον όγκο, τα τριχοειδή μάλλον θα έλεγα, γίνονται πιο πολύ μπλε ή μαύρα. Παίρνουν πιο πολύ το μπλε. Όπως δείχνει το σχήμα εδώ, βλέπετε τα πιο πάνω παίρνουν το μπλε, τα πιο κάτω απορροφούν το πράσινο. Και παίρνουν εικόνες σαν αυτή εδώ, το οποίο στη διεθνή βιβλιογραφία ονομάζεται frog egg, τα αυγά του βατράχου, γιατί θυμίζουν αυγά βατράχου. Αυτό θα μου πει σε έναν όγκο που είναι εξωφυτικός, εντάξει, οκ, okay, αλλά θα σας πω, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, αλλά κοιτάξτε λίγο εδώ τις παρυφές του. Εδώ κάπου βλέπετε κόκκινο, αλλά εδώ κοιτάξτε, έχει κι άλλο. Εδώ στην άκρη έχει ξεκάθαρα κι άλλο. Και αν αυτό δεν είναι πολύ καθαρό, κοιτάξτε εδώ, σε αυτό το σημείο. Εντάξει, εδώ φαίνεται ότι έχει όγκο, αλλά εδώ στο πλάι δεν φαίνεται τίποτα, ενώ εδώ είναι σαφές ότι έχει όγκο. Αυτή η τεχνική πιθανότατα θα μας βοηθήσει στο να γίνουμε πιο ακριβείς και στη διάγνωση, εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε έναν όγκο μόνο, να δούμε ότι έχουμε μια πολυαισθητιακή νόσο, αλλά δεν μας κάνει ο άρρωστος για ενδοσκοπική αντιμετώπιση. Αλλά μπορεί να μας βοηθήσει μικρές επιπλέον βλάβες που είναι αντιμετωπίσιμες, να αντιμετωπιστούν μεγαλύτερη ακρίβεια. Άρα ίσως να ρίξει τα ποσοστά υποτροπής και άρα να έχουμε και καλύτερη τελική έκβαση. Τώρα, μεταχειρητική παρακολούθηση. Εδώ είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Ορίστε. Δεν ήθελα να επιμείνω σε αυτό γιατί πάμε πολύ αργά και το έχει μία εταιρεία, μόνο η Olympus. Η Olympus λοιπόν σου επιτρέπει να κάνεις κυστοσκόπηση με το εργαλείο αυτό και παντός ουσιαστικά ένα κουμπί να είναι συμβατό και με το άλλο φως, το φιλτραρισμένο φως. Δεν χρειάζεται να αλλάξει εργαλείο, ειδικά στο εύκαμπτο δεν χρειάζεται να αλλάξει εργαλείο. Είναι εύκαμπτα ουρτυροσκόπια τα οποία μπορούν απλώς με πάτημα ένα σκουμπιού να συγκυρίσουν στο NBI. Δυστυχώς όμως το έχει μόνο η Olympus. Δηλαδή αν αγοράσει εξοπλισμό να πάρει από αυτούς αποκλειστικά. Δεν το έχει άλλη εταιρεία. Λοιπόν, το follow-up είναι πολύ σκληρό. Έχει κυταρολογικές σειρούς κατά προτίμηση εκλεκτικές, ενδοσκοπήσεις με βιοψίες, με ή χωρίς ανιούσα πυελογραφία και οπωσδήποτε CT ουρογραφία. Μόνο ο ασθενής που είναι πρόθυμος να μπει σε πρωτόκολλο σκληρής παρακολούθησης δικαιούται να αντιμετωπιστεί ενδοσκοπικά. Αν ο ασθενής σας δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει ή πιστεύετε πως θα εξαφανιστεί σύντομα, μην του κάνετε ενδορολογική αντιμετώπιση. Βγάλετε τον νεφρό και τον ουρητήρα και τελειώστε. Και αυτά είναι τα guidelines του 2013, που μας δίνει ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό είναι το μόνο, υπάρχουν και άλλα. Βλέπετε, έχει κυταρολογική ουρον εκλεκτική κατά προτίμηση, έτσι. Και CT ουρογραφία στους 3 και 6 μήνες και μετά ετησίως. Και κυστεοσκόπηση, ουρητηροσκόπηση, κυταρολογική in situ στους 3 και 6 μήνες και μετά κάθε 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια και μετά ετησίως. Φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στο χειρουργείο για να κάνουν ουρητηροσκόπηση διαγνωστική σχεδόν στην αρχή κάθε 3 μήνες. Μετά πάνω στο εξάμεινο και πάει λέγοντας. Πολύ σκληρό πρωτόκολλο. Θέλει πραγματικά ο ασθενής να έχει πολύ ισχυρό κίνητρο για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Συμπεράσματα. Η ενδοσκοπική εκτομή είναι εφικτή τεχνικά και αρκετά αποτελεσματική σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον. Η υποτροπή είναι πάρα πολύ συχνή. Γι' αυτό απαιτείται πλήρης ενημέρωση του ασθενούς και γνώση από μέρους του πολύ σκληρού follow-up που θα ακολουθήσει. Αυτό για μένα είναι το πρώτο πιο σημαντικό συμπέρασμα. Πρέπει να εκτελείται σε σωστά επιλεγμένους ασθενείς. Χαμηλού stage, χαμηλού grade, κατά προτίμηση μονήρης μικρού μεγέθους όγκους για να είναι εύκολοι τεχνικά να αφαιρεθούν. Το κριτήριο όμως εδώ είναι το grade. Αυτό είναι το πρώτο φίλτρο. Θα έλεγα μάλλον το πρώτο φίλτρο είναι αν έχει απόλυτη ένδειξη ή δεν έχει και το δεύτερο φίλτρο είναι τι grade έχει. Έτσι. Αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά ξέροντας αυτό ξέρουμε σχεδόν με βεβαιότητα και αυτό. Σε ασθενείς με σχετική ένδειξη, εκλεκτική προσέγγιση με δύο νεφρά που έχουν νόσο χαμηλού grade, με καλά χαρακτηριστικά, είναι μικρός ο όγκος, μονήρης κλπ. Η πενταετής ειδικής νόσο επιβίωση και τα ποσοστά διατήρησης του νεφρού είναι απολύτως ικανοποιητικά. Εξαιρετικά αποτελέσματα. Όμως, και αυτό πρέπει να το πούμε, η δεκαετής έκβαση επί του παρόντος δεν είναι ξεκάθαρη. Άρα, αν σας ρωτήσει κάποιος γιατί στα 10 χρόνια θα είμαι ελεύθερος νόσου, θα είναι όλα καλά, δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Στην πενταετία μπορώ να σου απαντήσω με τα τρέχοντα δεδομένα, θα είσαι αρκετά καλά. Σε αρκετές περιπτώσεις τοπικής υποτροπής η επανάληψη εκτομής είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει την νόσο. Μπορεί να γίνει αυτό. Όχι πάντα, αλλά μπορεί να γίνει. Το άλλο μεγάλο συμπέρασμα για μένα, αυτό πρέπει να το έχω βάλει σε κύκλο.
σε ασθενείς με σχετική ένδειξη, με δύο νεφρούς, οι οποίοι έχουν νόσο υψηλού grade, δεν έχει καμία θέση για ενδρολογική αντιμετώπιση. Είναι λάθος ογκολογικά, να το πω έτσι, με τα τρέχοντα δεδομένα. Γι' αυτό σας είπα και πριν τον τεράστιο ρόλο που παίζει η προεγχειρητική αξιολόγηση με διαγνωστική ουρτυροσκόπηση και βιοψία. Αν σας δώσει grade 3, δεν κάνει ο ασθενής σας για αυτή τη δουλειά. Ξεχάστε το. Άρα μας λέτε ότι σε κάθε υποτροπή πρέπει να προηγείται διαγνωστική ουρτυροσκόπηση, να ξέρουμε το grade της καινούργιας υποτροπής για να προχωρήσουμε ξανά σε ενδοσκοπική αντιμετώπιση. Αν θέλετε να του κρατήσετε τον νεφρό. Αν βαρεθήκατε και βαρέθηκε και αυτός και θέλετε να τελειώνετε, βγάλετε τον νεφρό και τελειώστε. Αν όμως θέλετε να πάτε ενδοσκοπικά, ναι, γιατί μπορεί να έχετε εξέλιξη. Πάμε σε αυτό που είπαμε progression. Θα μου πεις τι κάνουμε τότε. Αν ήταν grade 1, τον έκανα εγώ ενδοσκοπικά και στα δύο χρόνια μου υποτροπιάζει και μου δίνει grade 3. Τι κάνουμε. Εγώ θα του βγάζα τον νεφρό, εκτός αν ήταν μονήρης. Εκεί μπορεί να το πάλευα κι άλλο ενδοσκοπικά, το πιθανότερο. Σε ασθενείς, και αυτό λέει το επόμενο συμπέρασμα, γι' αυτό δεν σας έδωσα το λόγο πριν. Σε ασθενείς με απόλυτη ένδειξη, με μονήρη, νεφρό, μπλα μπλα κλπ. Τα είπαμε πριν, οι οποίοι έχουν όσο υψηλού grade, το αν θα κάνει ενδοσκοπική αντιμετώπιση θα είναι τελείως εξατομικευμένο σαν απόφαση. Θα πρέπει να τα βάλετε κάτω, να του πεις: κοίταξε να δεις, διάλεξε. Ή θα είσαι στην αιμοκάθαρση, πόσο χρόνο είσαι, τόσο, με ποσοστό πενταετούς επιβίωσης τόσο. Ή θα πάμε σε μια συντηρητική αντιμετώπιση με τέτοια ποσοστά υποτροπής, τέτοια ποσοστά εξέλιξης. Να θυμάσαι ότι μπορεί να μου έρθει σε τρία χρόνια με μεταστάσεις και δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Μικρό το ποσοστό, αλλά ισχύει. Τα βάζουμε στη ζυγαριά και μπορεί να ακούσεις, καθόλου απίθανο, προσωπικά αυτό θα επέλεγα, να πούμε: γιατρέ, μην μου βγάλεις τον νεφρό, πάμε ενδοσκοπικά. Δεν θέλω να ζω εξαρτημένος από ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης. Και θα είμαι από δίπλα σου, θα είμαι κοντά σου όποτε πρέπει, θα είμαι εδώ. Θα κάνω ουρτυροσκόπηση, βιοψίες, θα τα κάνω όλα. Αυτό όμως μόνο σε απόλυτη ένδειξη. Και τέλος, η ουρτυροσκοπική προσέγγιση με τη χρήση του λέιζερ θεωρείται σήμερα η μέθοδος εκλογής, αφήνοντας τη διαδερμική για πιο ειδικά περιστατικά. Και κλείνω με αυτό, αυτό το τελευταίο slide, τα με τα guidelines του 2013, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ωραία φτιαγμένα, είναι δομημένα όπως πρέπει και δίνουν ακριβώς αυτά που σας είπα στην ουσία. Δηλαδή, ξεκινάμε με τη διαγνωστική αξιολόγηση. CT ουρογραφία, να διαγνώσουμε τον όγκο. Ενδεχόμενα ανιούσα, κυταρολογική ούρων, κατά προτίμηση εκλεκτική και κυστεοσκόπηση. Στην αξονική φαίνεται ότι ο όγκος μας διηθεί το τείχωμα. Αυτός δεν κάνει ενδοσκοπική αντιμετώπιση, αφήστε τον. Είναι νεφροτελεκτομή και αν σωθεί. Βλέπετε μια υδρονέφρωση, σοβαρή. Βλέπετε μεταστάσεις, δεν κάνει ενδοσκοπική αντιμετώπιση, έφυγε αυτός, πάει. Αν ο ασθενής σας, με την αρχική αυτή αξιολόγηση, σας φαίνεται ότι θα μπορούσε να πάει ενδοσκοπικά και ειδικά αν έχει επιπλέον λόγο, δηλαδή έχει απόλυτη ένδειξη, το επόμενο βήμα είναι ουρητηροσκόπηση και βιοψίες. Αν δεν το κάνετε αυτό, δεν κάνετε σωστή αντιμετώπιση του περιστατικού. Και αν σας βγει μονήρης όγκος, μικρός, χαμηλού grade και όπως είπαμε έχετε αποκλείσει το διθητικό χαρακτήρα του όγκου ή της μεταστάσης στην αξονική, τότε μπορείτε να προχωρήσετε σε συντηρητική αντιμετώπιση. Σκληρό λέει εδώ και στενό follow-up, αν υποτροπιάσει νεφροουρετρεκτομή. Εγώ θα έλεγα όχι απαραίτητα, αν υποτροπιάσει μπορεί να ξαναπήγαινα εδώ. Θα το κάνω και μια δεύτερη ενδεχόμενα. Ανάλογα με την περίπτωση. Αν όμως θέλετε να είστε ασφαλείς, στην νεφροουρετρεκτομή. Αυτό νομίζω το slide συμπυκνώνει όλα όσα σας είπα για τις ενδείξεις της ενδοσκοπικής αντιμετώπισης και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Παρακαλώ. Μιλήσατε για την διαγνωστική αξία της αξονικής ουρογραφίας και θα ήθελα μια απλή ερώτηση να κάνω πάνω σε αυτό. Η ανασύσταση σε τρία επίπεδα αλλάζει κάτι στην ευαισθησία της εξέτασης? Κοιτάξτε, για εμάς που στην επαρχία ενδεχομένως δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Η ερώτησή σας είναι ακτινολογική περισσότερο. Ίσως πιο ειδικός να σας απαντήσει θα είναι ένας ακτινολόγος. Θα σας πω όμως ότι η ανασύσταση από μόνη της όχι. Να το πω έτσι απλά. Αυτό που αξίζει και κάνει τη διαφορά είναι το είδος του αξονικού τομογράφου. Όλα όσα σας είπα εδώ αφορούν πολυτομικούς σύγχρονους αξονικούς τομογράφους. Αυτό που λένε multi-detector CT urograph. Το οποίο είναι σύστημα που σαρώνει με δύο-τρεις κεφαλές διαφορετικές. Δεν είναι ο απλός κλασικός αξονικός του 1999, ας πούμε, του 2000. Έτσι. Μιλάμε για πολυτομική αξονική τομογραφία που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν βρίσκεις τόσο εύκολα, ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Άρα σε αυτό υπάρχει ένα θέμα. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες ίσως πρέπει να κουβεντιάσετε με τους ακτινολόγους με τους οποίους συνεργάζεστε. Αφήνετε σε όλους ως ρουτίνα πικτέιλ μετά, υπό την έννοια του να σας βοηθήσει και στην περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε και συμπληρωματικά ενδοκιστική έγχυση ή όχι? Όχι σε όλους. Ρουτίνα όχι σε όλους. Πάντως, με την ευκαιρία του σχολείου αυτού να σας πω
ότι η τοποθέτηση πικτέιλ δεν φαίνεται να έχει καμία αρνητική επίδραση στο θέμα της υποτροπής. Για παράδειγμα, να το πω διαφορετικά, έχουμε έναν όγκο στην κίστη. Να βάλουμε, να μην βάλουμε πικτέιλ ή μην κάνει backflow και πάει πάνω. Και να βάλετε πικτέιλ δεν αλλάζει τίποτα ογκολογικά. Δεν είναι αποδεδειγμένο ότι το πικτέιλ, ας πούμε, θα επηρεάσει αρνητικά την έκβαση. Αλλά τεχνικά μιλώντας για το συγκεκριμένο ερώτημα, θα σας πω όχι, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Από τεχνικής πλευράς, το να προκληθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης διάτρηση στο τείχομα της αποχετευτικής μοίρας και ίσως αυτό να εγκυμονεί κίνδυνο για να προκληθεί ιατρογενής εξέλιξη της νόσου, είναι συχνό, είναι... Επειδή δεν έχω παρακολουθήσει και δεν ξέρω τεχνικά πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι. Το ρητήρα με το λέιζερ, εάν πας προσεκτικά, δεν είναι πολύ συχνό. Πιο εύκολα τρυπάς πάνω με την loop του ρεζεκτοσκοπίου παρά με το λέιζερ στον ουρητήρα. Αν όμως πας με λαβίδες και τραβήγματα, υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Γενικά, η διάτρηση δεν είναι επιθυμητή, αλλά να είμαι ειλικρινής, δεν είναι και καταστροφική. Δηλαδή, αν έχει καεί ωραία όγκος με το λέιζερ και ξαφνικά συνειδητοποιήσει ότι πήγε λίγο βαθιά και αρχίζει και βλέπει λίγο λίπος, δεν έγινε και καταστροφή. Εντάξει, δεν είναι καταστροφικό. Δεν το θες ογκολογικά, δεν το θες, αλλά δεν είναι καταστροφικό. Τουλάχιστον αυτό λέει η δική μου μικρή εμπειρία στο θέμα. Όπως και στην κίστη δεν συμβαίνει. Ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς. Στην κίστη τρυπάμε και ξανατρυπάμε. Και μάλιστα πολλές φορές πρέπει να βγάλουμε τον όγκο όλο και ας τρυπήσουμε. Τι να κάνουμε. Ορίστε. Όταν λέτε εκλεκτική κυταρολογική, τι εννοείτε με ορτηρικό και πόση ευαισθησία και ειδικότητα έχει. Είναι πολύ χαμηλή στο ανατροπητικό, ακόμα και τα grade 3. Δυστυχώς η κυταρολογική στο ανατροπητικό δεν είναι αυτή που ξέρουμε για την κίστη. Που ξέρουμε ότι στα grade 3 της κίστης, στο CIS κλπ, η κυταρολογική σου βγαίνει θετική σε ποσοστό 90%. Δεν είναι έτσι στο ανατροπητικό. Δεν είμαι σε θέση να σας πω νούμερο. Σίγουρα όμως δεν έχει τα ποσοστά της κίστης. Γι' αυτό και αν δείτε μια πρακτική παρατήρηση. Αν δείτε θετική κυταρολογική από το ανατροπητικό, μάλλον έχετε κακό grade. Όχι μάλλον, σχεδόν με βεβαιότητα έχετε κακό grade. Γι' αυτό και όπως είδατε στις μελέτες που σας έδειξα, την είχαν στις παραμέτρους αξιολόγησης. Great, κυταρολογική, ούρων και αξονική. Και τα βάζαν όλα μαζί. Θετική κυταρολογική από το ανατροπητικό είναι κακό σημάδι. Το grade σας είναι σίγουρα 3, high grade. Και αυτό ξέρει τι άλλο γίνεται εκεί. Εάν η κυταρολογική είναι θετική, δεν προχωρούμε σε ενδοσκοπική. Εάν είναι θετική, ξαναλέω, είσαι σε grade μάλλον 3, high grade, να το πω απλά. Το αν θα πας ή δεν θα πας εξαρτάται από την επιμέρους ένδειξη. Αν έχει απόλυτη ένδειξη ο άρρωστος. Αν έχει απόλυτη ένδειξη, πιθανόν θα πας. Αν έχει σχετική ένδειξη, μάλλον ακόμη και αν θες να εξαντλήσεις το διαγνωστικό κομμάτι, μάλλον θα καταλήξεις το ίδιο. Άρα, μάλλον δεν θα πας. Εγώ θα πήγαινα να κάνω βέβαια τη διαγνωστική βιοψία, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι. Και θα τα βάζα κάτω μετά με τον ασθενή. Και θα τα κουβέντιαζα. Αλλά το κυταρολογική εκλεκτική θετική είναι κακό σημάδι. Και προφανώς θα έχει μεγαλύτερη αξία στην παρακολούθηση. Βεβαίως. Αν σου βγαίνουν τι θετικέ κυταρολογικέ εκλεκτικέ. Εκεί καλό είναι να πας γρήγορα σε νεφροτεκτομή, ειδικά αν δεν βλέπεις εμφανή όγκο, γιατί όταν θα τον δεις μπορεί να έχει... Ωραία. Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε.